Καλησπέρα παιδιά, καλώς ορίσατε σε ένα καινούριο βίντεο. Σήμερα θα κάνουμε για ακόμη μια φορά έναν go-kart vlog, όπου μαζί μου θα είναι η κοπέλα μου και θα πάμε στην πίστα του Need for Speed στην ερήμη στη Λεμεσό. Είναι μια πάρα πολύ μικρή πίστα, δεν γνωρίζω ακριβώς το μήκος της πίστας, αλλά δεν υπάρχουν kerbs πουθενά, είναι μόνο λάστιχα. Να αναφέρω ότι αυτή η πίστα ήταν η πίστα που μεγάλωσα, γιατί από μικρή ηλικία να ασχολούμαι με τα go-kart είχα το δικό μου αγωνιστικό, καθώς ήταν και από τα πρώτα βίντεο που ανέβασα στο κανάλι μου. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν να μπούμε στην πίστα. Όπως θα δείτε θα είμαστε αρκετά άτομα στην πίστα, άτομα που δεν γνωρίζω βέβαια. Δυστυχώς πέτυχα έναν αδύναμο kart, ήταν 160cc το συγκεκριμένο, ενώ τα άλλα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν 270. Εδώ λέω στον Χρήστο να μου κάνει πίσω την καρέκλα γιατί ήταν αρκετά κοντά τα πόδια μου. Ο Χρήστος είναι ο γιος του ιδιοκτήτη, το γνωρίζω χρόνια και πάμε λοιπόν να μπούμε στην πίστα. Αφού λοιπόν έκανα ένα γύρο για να ζεστάνω τα ελαστικά μου, πάμε να πιέσουμε λίγο. Υστερούσα πάρα πολύ σε τελική ταχύτητα, θα το δείτε και στη συνέχεια. Φτάνουμε τους πρώτους. Όταν ο άλλος δεν ξέρει να οδηγάει πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός, και όταν λέω δεν ξέρει να οδηγάει εννοώ ότι δεν θα έκανα την ίδια μάχη με ένα άτομο το οποίο θα ήξερε. Στόχος μου ήταν να έχω καλύτερες εξόδους, όπως και εδώ. Είχα μια πάρα πολύ καλή έξοδο και περνάω και τους δύο και συνεχίζω. Και πριν φτάσουμε τους άλλους, πάμε να δούμε λίγο το flow της πίστας. Είμαστε στην ευθεία, είναι μια δεξιά παρατεταμένη. Εδώ δυνατό φρενάρισμα, αλλά πολύ προσεκτικά γιατί μπορεί να φύγει το πίσω μέρος. Χρησιμοποιούμε όλο το πλάτος της πίστας. Ίσως τα 160cc να βόλευαν περισσότερο στις στροφές, γιατί εκεί έκλεινα κυρίως. Εδώ μια αριστερή με δυνατό φρενάρισμα. Μένουμε κοντά στα ελαστικά και χρησιμοποιούμε όλο το πλάτος στην έξοδο της επόμενης στροφής. Εδώ περνάμε ακόμη ένα άτομο και είμαστε στην ευθεία. Να πω ότι ακόμα δεν έχω βρει την κοπέλα μου νομίζω μέσα στην πίστα. Οπότε πάμε να δούμε. Εδώ λοιπόν έχουμε φτάσει ακόμη 3 άτομα. Πάμε να περάσουμε το πρώτο άτομο από την εξωτερική. Ήταν λίγο ρίσκι μου εδώ, αλλά το κάναμε. Εδώ φτάνουμε ακόμη ένα άτομο. Εγώ κυρίως στοχεύω στα switchbacks, όπως και θα γίνει εδώ. Και καταφέρνουμε την προσπέραση, απλά και όμορφα. Και στόχος μας είναι ο επόμενος. Και φτάνουμε εδώ λοιπόν. Και ποιο βλέπουμε μπροστά μας? Η κοπέλα μου. Ναι, φοράει τα γάντια μου εντωμεταξύ, τέλος πάντων. Είχαμε και δύο αδύνατο κάρτ, δείτε πόσο αδύνατο ήταν. Και περνάμε. Εδώ περνάμε ακόμη ένα άτομο από την εξωτερική. Τώρα, ο τυπάς εδώ. Θα δείτε τι θα γίνει. Τον πλησιάζουμε. Λίγο αργότερα ετοιμάζομαι να τον περάσω. Τον περνάω στην έξοδο. Αλλά έχει καλύτερη τελική. Εγώ δεν είδα ότι ήταν μέσα στον κόλο μου συνέχεια. Θα το αντιληφθώ εδώ στη στροφή. Εδώ στην έξοδο γυρνάω, ξαναγυρνάω και τον βλέπω δίπλα μου. Στην ευθεία είναι πίσω μου και ετοιμάζεται για βουτιά. Δεν περίμενα όμως να κάνει τη βουτιά γιατί ήμουνα πιο γρήγορος, ήταν εμφανές. Και γι' αυτό τον λόγο είχα κλείσει λίγο τη γραμμή μου. Ευτυχώς τον αντιλήφθηκα όμως και απέφυγα οποιαδήποτε επαφή. Οπότε συνεχίζουμε. Φτάνουμε ένα ακόμη 3 άτομα λοιπόν. Δεν πρόκειται να βρω ησυχία σήμερα. Δεν μπορώ να κάνω ένα καλό γύρο. Προσπαθώ να περάσω τον πρώτο. Πάω να κάνω κίνηση και από την εξωτερική, δεν είχα χώρο. Οπότε κλείνουμε στην εσωτερική. Ευτυχώς πέρασαμε 2 άτομα. Ετοιμαζόμαστε να περάσουμε ακόμη ένα. Σίγουρα δεν θα κάνω κίνηση εδώ. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο σημείο για να γίνει οποιαδήποτε κίνηση, εάν ο άλλος δεν είναι έμπειρος. Προσπαθούμε να κάνουμε το switchback. Δεν με βοηθάει ούτε το kart, δεν έχει δύναμη, φαίνεται αυτό. Πάω από την εξωτερική. Είχα καλύτερο traction εκεί. Μετά από λίγο φτάνουμε ακόμη 2 άτομα.
όπου στόχος είναι να κάνουμε καθαρές και όμορφες προσπεράσεις. Περνάμε τον ένα λοιπόν, είμαστε πλάι-πλάι. Και όπως βλέπετε δεν έχω δύναμη, δεν μπορώ να περάσω. Προσπαθώ για ακόμη μια φορά να κάνω το switchback, όπου πετυχαίνει στη δεύτερη προσπάθεια. Και τώρα τι γίνεται, ξαναφτάνω την κοπέλα μου. Αλλά κάτι που δεν περίμενα είναι αυτό εδώ. Πάμε να το ξαναδούμε. Εντάξει, ασχολίαστο, ευτυχώς την πρόσεξα. Και εδώ πάω να περάσω και τις δύο, και την κοπέλα μου και την άλλη, και χτυπάει την κοπέλα μου επειδή δεν μπορούν να ακολουθήσουν απλούς κανόνες. Πριν μπούμε, γίνεται ένα μικρό briefing, όπου σου λένε πάντα φρενάρουμε πριν τη στροφή, όχι πάνω στη στροφή, γιατί προφανώς θα γίνει αυτό που είδατε πριν. Προφανώς εδώ ερχόμαστε για να περάσουμε καλά, αλλά πρέπει να προσέχουμε να μην θέτουμε σε κίνδυνο τους άλλους, αλλά και τους εαυτούς μας. Αυτό είναι νομίζω πάρα πολύ λογικό που λέω. Και σιγά σιγά το πρώτο δεκάλεπτο φτάνει στο τέλος, βλέπουμε ο άλλος πίναρε, χτύπησε και τα ελαστικά. Εδώ κάνω μία προσπέραση τελευταία. Και έτσι λοιπόν φτάνουμε στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, κατευθυνόμαστε στα pit, πάντα με ασφάλεια. Και πάμε να δούμε το δεύτερο session. Στο δεύτερο session λοιπόν πήραμε πιο δυνατό kart. Είχα ζητήσει να μας δώσουν και τους δύο πιο δυνατό kart, οπότε να ευχαριστήσω τον Μιχάλη που έβγαλε από μέσα δύο kart να μας δώσει. Αυτό μόνο από την πρώτη γκαζιά ήταν πολύ πιο γρήγορο. Μιλάμε τεράστια διαφορά. Εντάξει, τα ελαστικά ήταν τέρμα κρυά, οπότε έκανα λίγο slide στις στροφές μέχρι να ζεσταθούν. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να περνάμε κόσμο. Φτάνουμε λοιπόν τρία άτομα τώρα. Βλέπουμε ο ένας σπινιάρι. Περνάμε. Νομίζω ήταν κοπέλα, δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω. Και προσπαθώ να περάσω τους δύο μπροστινούς όπου με καθυστερούν απίστευτα. Βλέπουμε εδώ ένα μικρό switchback. Και εδώ βρίσκω μια τρύπα να περάσω και τους δύο και ξαφνικά με κλείνουν. Τους κάνω νόημα με το χέρι και δείτε τι κάνουν μπροστά. Είναι λες και είναι σε συγκρουόμενα στο Luna Park. Δεν ξέρω, δεν αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της κατάστασης, γιατί όπως είπα και πριν, ερχόμαστε να περάσουμε καλά. Δεν χρειάζεται να γίνεται όλο αυτό. Εδώ βλέπουμε κάνει και νόημα στο άλλο το παιδί από την άλλη μεριά. Έλα πιάσε με, του λέει. Αυτά τα έκανα όταν ήμουν 8 χρονών, 9, κάπου εκεί. Τέλος πάντων, προσπαθούμε ξανά να περάσουμε. Μένω από την εξωτερική όμως. Είχα καλύτερη τελική, αλλά αυτός ήταν που είχαμε ένα μικρό συμβάστη ο πρώτος σεζιόν που πήγε να κάνει βουτιά. Τέλος πάντων όμως τον περνάω από την εξωτερική, ρισκάρω και περνάω. Φτάνω λοιπόν την κοπέλα που χτύπησε πριν την κοπέλα μου. Πάλι έκανε το ίδιο πράγμα, δηλαδή δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό. Πραγματικά προσπαθώ να καταλάβω, αλλά δεν μπορώ να το δικαιολογήσω για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό. Και επίσης κάτι που πρόσεξα, κανείς τους δεν βλέπει μπροστά του. Κοιτάζουν από τη μία, από την άλλη. Παιδιά, αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Λίγο να κάνεις λάθος και κουβαλάς και ξέρω εγώ 40-50 χιλιόμετρα, δεν είναι αστεία αυτά, είσαι χτεθειμένος. Τέλος πάντων, εδώ γίνεται ένα switchback, όπου καταφέρνω να τον περάσω και συνεχίζουμε. Φτάνουμε ακόμη μία κοπέλα μπροστά μας. Κάνουμε το switchback. Μένω από την εξωτερική. Πάντα σε αυτό το σημείο φοβάμαι μην έρθουν από την εσωτερική και με στουκάρουν. Γι' αυτό δεν ρισκάρω τόσο τις εξωτερικές. Ακόμη ένα άτομο μπροστά μας λοιπόν κάνει ένα μικρό λάθος και περνάω από την εξωτερική. Είχα πολύ πιο δυνατό κάρτ αυτή τη φορά, οπότε με βοηθούσε πάρα πολύ. Φτάνουμε ακόμη ένα άτομο μετά από ένα-δύο γύρους. Να πω ότι κάποια κάρτ είχαν πολύ ευαίσθητα φρένα. Τέλος πάντων, εδώ περνάμε πάρα πολύ εύκολα. Δεν ακολουθούν τους σωστούς κανόνες, πατάνε φρένα στη στροφή.
Εδώ βγαίνουν, εμείς θα μείνουμε ακόμη λίγο μέσα γιατί μπήκαμε λίγο αργότερα από αυτούς μέχρι να βγάλουν τα άλλα κάρτα από μέσα για να μας τα δώσουν. Και τώρα θα μπουν κάτι μικρά παιδάκια, όπου πραγματικά προτιμούσα να μπω με τα παιδάκια. Γιατί προσέχουν τα παιδάκια, τι να πω ρε φίλε, πραγματικά. Εδώ φτάνουμε το πρώτο παιδάκι, προσπαθώ και εγώ να είμαι προσεκτικός, γιατί εντάξει παιδάκια είναι προφανώς. Θα μπορούσα εδώ να κάνω, να μην λιφτάρω καν, αλλά θέλω να προσέχω, δεν ξέρεις ποτέ τι θα γίνει. Αλλά εντάξει, κρατάγανε μία γραμμή, οπότε αυτό με βόλεψε πάρα πολύ. Φτάνουμε ακόμη δύο άτομα, στην ουσία είναι τρία άτομα, γιατί υπάρχουν και διπλά κάρτ. Βλέπουμε, περνώ από την εσωτερική εύκολα, παίρνω και τη γραμμή μου, μια χαρά. Και συνεχίζουμε. Και για πρώτη φορά φτάνω την κοπέλα μου. Εντάξει, με τόσο traffic που είχαμε γενικά σε αυτό το σεζιόν, προφανώς και δεν θα την έφτανα. Και βρίσκουμε τώρα πάρα πολλά άτομα μπροστά μας. Προσπαθώ να κάνω το switch back όπως πάντα. Η κοπέλα μου πηγαίνει από την εξωτερική, εγώ από την εσωτερική. Περνάω τρία άτομα. Ακόμη ένα άτομο μπροστά μου τώρα. Πήγα από την εξωτερική, αλλά με είχε κλείσει. Και ρισκάρω το προσπέρασμα, κάτι που δεν θα έκανα υπό άλλες συνθήκες. Και κάπου εδώ το δεύτερο δεκάλεπτο έχει φτάσει στο τέλος του. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Για μένα η εμπειρία δεν ήταν τόσο ικανοποιητική σήμερα με όλο αυτό το traffic. Εντάξει, ήρθα Κυριακή μεσημέρι, τι περίμενα κι εγώ. Εδώ προσπαθώ να κλείσω το κάρτ. Δεν ήξερα που ακριβώς είναι το switch, αλλά το βρίσκω. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.